Γιατί έχουμε καθαριστικά, γιατί διαπιστώνονται καθαριστικά δύο ταχυτήτων για τους ελεύθερους επαγγελματίες? Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, αφού έχουμε αυξήσει των φορολογικών συντελεστών, οι επιβαρύνσεις που θα δεχτούν οι περισσότεροι είναι και αυτές επιβαρύνσεις που δεν θα μπορούμε να τις αποφύγουμε. Βεβαίως, εδώ τι γίνεται με τους ελεύθερους επαγγελματίες, ιδιαίτερα, αλλά και αυτούς που είναι εμποροί βιοτέχνες, λαμβάνουμε στα χέρια μας ένα καθαριστικό που πιθανά να έχει 4 φόρους. Πέρα λοιπόν από το φόρο εισοδήματος, αυξημένο σε περισσότερες περιπτώσεις, έχουμε την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, 2. 3. Έχουμε το τέλος επιδιδεύματος. Και 4. Αν έχουμε ένα μεταφορικό μέσο, για παράδειγμα αυτοκίνητο πάνω από 1929 κυβικά εκατοστά, έχουμε και το φόρο πολυτελείας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι παίρνεις ναι μεν ένα καθαριστικό, αλλά πιθανά να έχεις 4 φορολογικές επιβαρύνσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά επώδυνο και δύσκολο υπό την έννοια της καταβολής αυξημένων ποσών σε μια περίοδο που αυτό είναι εξαιρετικά δύσκολο. Αν το δούμε βέβαια από τη σκοπιά την ταμιακή και συνυπολογίσουμε και τις ασφαλιστικές εισφορές που μας φέρνει ο καινούργιος νόμος Κατρούγκαλου με τον ΕΦΚΑ, καταλαβαίνετε ότι η δυσχέρεια και το πρόβλημα που δημιουργείται σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά είναι δυσανάλογο των εισοδημάτων που κάποιος έχει.